Ζητώ συγγνώμη από τα θύματα μου και τις οικογένειές τους που καταχαράστηκαν την ιατρική ιδιότητα. Ακάθεκτος και ασυγκράτητος παρά τη δημόσια συγγνώμη για τις πράξεις του, φαίνεται ότι παρέμεινε ο σάτιρος γιατρός, ο οποίος βρέθηκε σήμερα για πολλωστή φορά ενώπιον των δικαστικών αρχών. Συνελήφθη εκ νέου το Σαββατοκύριακο, όταν έντρομη μια γυναίκα που έμπαινε σε πολυκατοικία κρατώντας αγκαλιά το ανήλικο παιδάκι της, τον είδε να βγαίνει γυμνός από το ασανσέρ και να στέκεται απέναντί της με τα ρούχα κατεβασμένα. Το δικαστήριο του επέβαλε σήμερα ποινή φυλάκισης 6 μηνών με αναστολή, αλλά και την υποχρέωση να ζητήσει βοήθεια για να σταματήσει την παραβατική συμπεριφορά του, καθώς τα καμώματά του έχουν απασχολήσει αστυνομία και δικαιοσύνη τα προηγούμενα χρόνια. Το 2018, στη διάρκεια εξέτασης γυναίκας ασθενούς, έντρομη η παθούσα τον είδε να κατεβάζει τα ρούχα του και να αυτοικανοποιείται. Ο ίδιος τότε είχε μιλήσει για μεμονωμένο περιστατικό και ζήτησε δημόσια συγγνώμη. Παραφρομένος, γιατί τιμωρούμε όπως πρέπει. Και σαν άνθρωπος της Εκκλησίας λυπάμαι, αν και είχε εξομολογηθεί, αλλά τώρα μου φύγε ένα βάρος. Όμως στη συνέχεια και άλλες γυναίκες ανέφεραν ότι είχαν πέσει θύματα ανάλογων διαθέσεων. Σήμερα το δικαστήριο συνέστησε στο γιατρό να παρακολουθήσει υποχρεωτικά πρόγραμμα του ΚΕΘΕΑ, προκειμένου να αποβάλει την παραβατική συμπεριφορά του που έχει αναστατώσει την κοινωνία του Αγίου Νικολάου.